Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο καιρός σήμερα καλύτερος, πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες 2 με 3 ημέρες, όπου είχαμε και αρκετές μπόρες και καταιγίδες. Βλέπετε την αιτία, αυτό το βαρομετρικό χαμηλάκι έφερε αυτά τα φαινόμενα, τα τοπικά έντονα τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο βρίσκεται πολύ νοτιοδυτικά στα νυχτά εδώ του Λιβικού Πελάγους. Παρατηρούμε και τις συννεφιές που έχουμε στην Βόρεια Κρήτη. Αυτές έδωσαν τελικά τα φαινόμενα που αναμέναμε. Το είχαμε πει εδώ στην ΕΡΤ ότι θα εκδηλώνουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες χθες στην περιοχή της Βόρειο-Δυτικής Κρήτης. Στο νομό Χανίων είχαμε μάλιστα κατά τόπους και έντονες μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν ακόμα καλύτερος, επαναλαμβάνω, με λίγες τοπικές συννεφιές. Και μέσα στη νύχτα δεν φαίνεται να συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ τα σύννεφα στην Βόρεια Κρήτη εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων θα διατηρηθούν και μάλιστα δεν αποκλείεται και μέσα στη νύχτα να αφήνουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο πολύ καλός καιρός, καυτός θα έλεγα για τα δυτικά κεντρικά, διατηρείται και χθες, αλλά και σήμερα ο υδράγυρος σε αρκετές περιοχές της δυτικοκεντρικής Ευρώπης πέρασε και τους 36 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται να έχουμε και συνέχεια με τον πολύ ζεστό καιρό καυτό τις επόμενες 3 έως και 6 ημέρες, με κάποια ανάπαυλα από κάποιες μπόρες και καταιγίδες που θα δούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού. Πάμε όμως στην Ελλάδα να δούμε τι θα φέρουν αυτά τα σύννεφα και αν θα φέρουν από την περιοχή της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Γενικά, το Σάββατο θα ξεκινήσει αρκετά ως πολύ καλά. Με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, κάποια σύννεφα όμως εδώ στα ανατολικά, υπηρετικά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια. Δεν αποκλείεται τις πρωινές, κυρίως προμεσημβρινές ώρες να είναι αρκετά πυκνά. Μικρή η πιθανότητα, αλλά υπαρκτή, να βγάλει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή εδώ στα ανοιχτά τμήματα της Εύβοιας και στα νότια τμήματά της και πιθανώς στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας. Μικρή, αλλά υπαρκτή, το τονίζω. Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν, καλός ο καιρός, αρέσει συννεφιές τοπικά αυξημένες στην υπόλοιπη νότια νησιωτική Ελλάδα. Εδώ στην Βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να διατηρηθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα του νησιού. Πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του Σαββάτου, όπου θα δείτε ο καιρός ότι θα ανοίξει σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα πλέον και εκεί όπου θα υπάρχει κάποια συννεφιά τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές θα έχουμε προς το απόγευμα, θα αναπτυχθούν εδώ στις δυτικές, υπηρετικές, κυρίως ημιωρινές περιοχές, όπως και στα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μικρή πιθανότητα εκεί προς το απόγευμα βραδάκι να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο τοπικά. Πάρα πολύ μικρή. Ενώ στην Βόρεια Κρήτη τα σύννεφα θα γίνονται με λιγότερα. Δεν αποκλείεται να απασχολήσουν κάποιες τοπικές βροχούλες, ψυχάλες τους κατοίκους της Βόρειας Κρήτης μέχρι και το απόγευμα. Πάμε στους ανέμους. Βορειοανατολική άνεμη στο Ιόνιο, το πολύ στα 4 με 5 μποφόρα αρχικά. Βοριάς αρκετά δυνατός και πάλι στο Αιγαίο. Στα 6 με 7, εδώ σε περιοχές των βορείων κυκλάδων, στο νότιο Ευωϊκό, δεν αποκλείεται να παρατηθούν και 8 μποφόρ ρηπές βοριά, κυρίως τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πέσει η ένταση του βοριά, θα στραφεί αυτό σε πιο βορειοδυτικό εδώ στο Ιόνιο, στα 4 μποφόρ. Θα πέσει λοιπόν η ένταση του βοριά και στο Αιγαίο, πολύ τοπικά εδώ στα βορειότερα τμήματα και τα κεντρικότερα του Αιγαίου, να παρατηρούνται μέχρι και το απόγευμα γύρω στα 6 με 7 μποφόρ ρηπές βορειοδυτικού ανέμου. Θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί είχαμε σήμερα κοντά στους 12 με 13 βαθμούς σε περιοχές ορεινές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπως για παράδειγμα στον Ευρωκόπη. Βλέπετε ότι θα έχουμε ένα τσικ λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι τις προηγούμενες νύχτες. Όχι ότι θα κάνει κρύο, αλλά μια ψύχρα θα την έχει στα ορεινά με 10 και 13, 16, 18 και 23 στην υπόλοιπη χώρα. Περισσότερη ζέστη εδώ στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα, όπου βλέπετε δεν θα έχουμε κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου παρόλο που θα επικρατήσουν και κάπως πιο δυνατοί βοριάδες στην περιοχή του Αιγαίου. Το μεσημεράκι τώρα, τριαντάρια σχεδόν παντού, λίγο περισσότερη ζέστη στα δυτικά και στα πολύ πολύ νοτιοανατολικά τμήματα. Οι τιμές σχετικής υγρασίας θα είναι αρκετά πιο χαμηλές από ό,τι το προηγούμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι τόσο έντονη στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα από ό,τι ήταν τις τελευταίες 24 με 48 ώρες. Στα ορεινά δεν φαίνεται να ξεφεύγει ο υδράγυρος πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου, όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται. Η Αττική θα έχει πολύ καλό καιρό το πρωί στα βόρεια και στα ανατολικά και στην υπόλοιπη Αττική. Δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα από κάποια σύννεφα πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνά. Μέσα στην ημέρα όμως τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώσουν πάρα πολύ. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι και το μεσημέρι στα 6 με 7 που φόρουν στα ανατολικά και κυρίως στο νότιο Ευωϊκό και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Στην Θεσσαλονίκη τώρα. Πολύ καλός ο καιρός, με λίγα συννεφάκια προς το απόγευμα και κυρίως στο βραδάκι του Σαββάτου φαίνεται να πυκνώνουν λίγο περισσότερο τα σύννεφα και γενικά στην κεντρική Μακεδονία. Πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια παροδική τοπική βροχούλα. Πολύ τοπικού χαρακτήρα όμως. Οι βοριάδες στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής θα πλέουν στα 4 με 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και μετά. Όσο για τη θερμοκρασία, καλή στους 29 το πολύ 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Αυτό για την περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για να δούμε την Κυριακή. Δείτε, πάνε να σχηματιστεί ένα βαρομετρικό χαμηλό εδώ στην βόρειο-δυτική Τουρκία, στην Μαύρη Θάλασσα. Και γενικά, το δυτικό κομμάτι του θα στέλνει κάποιες συννεφιές από τη Μαύρη Θάλασσα διαμέσου της Βουλγαρίας, όπως βλέπετε, οι οποίες το μεσημέρι κυρίως της Κυριακής φαίνεται να πυκνώνουν. Δείτε πόσο χαρακτηριστικά έτσι το δείχνει αυτό το προγνωστικό μοντέλο εδώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κάποια πιθανότητα για ένα πέρασμα από κάποια τοπική ψυχάλα ή και βροχούλα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο πλευράς έντασης και διάρκειας, θα πιθανώς να έχουμε εδώ στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα, δείτε, ο χάρτης είναι σχεδόν καθαρός, με κάποια λίγα συννεφάκια στα ορεινά υπηρωτικά και στην Βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να διαλυθούν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στον καιρό. Κάποια σύννεφα ίσως πρόσκαιρα πυκνώσουν και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, με τους βοριάδες να πέφτουν αρκετά στην περιοχή του Αιγαίου. Τώρα, όσον αφορά στην Δευτέρα. Αυτό το σύστημα στροβιλιζόμενο γύρω από τον εαυτό του στη Μαύρη Θάλασσα θα μας ξαναστέλνει κάποιες συννεφιές, κυρίως το μεσημεράκι φαίνεται να γίνονται περισσότερες αυτές στο βόρειο-ανατολικό κομμάτι της χώρας και εδώ Ανατολική Μακεδονία, κυρίως και Θράκη, θα πρέπει να δεχθούν κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της Δευτέρας. Στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και το μεσημέρι μόνο λίγα σύννεφα, τα οποία θα πυκνώνουν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα υπηρετικά και στην Βόρεια Κρήτη και μέχρι το βράδυ κάποια σύννεφα ίσως πυκνώσουν και στην υπόλοιπη χώρα λίγο περισσότερο και αφήσουν στα ορεινά κάποια τοπική βροχούλα. Δεν μιλάμε για κάτι το αξιόλογο πλευράς βροχοπτώσεων. Το βορειοδυτικό ρεύμα στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρτο. Πολύ καλό τάξιδα θα είναι τα πλοία, όχι οι θάλασσες, στην περιοχή του Αιγαίου. Λοιπόν, πάμε στην Τρίτη. Και πάλι θα μας στείλει αυτό το σύστημα κάποιες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα γίνονται λιγότερες όμως και το μεσημέρι και το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα. Απόγευμα βραδάκι εδώ στα ορεινά ηπειρωτικά και στην, γενικά στην κεντρική και την νότια και την υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα. Μικρή αλλά πρακτική πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ή και τοπική καταιγίδα. Επαναλαμβάνω εδώ που βλέπετε μόνο τις συννεφιές πώς σχηματίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός την Τρίτη και αυτό με μικρή πιθανότητα για τις μπόρες ενώ στα ηπειρωτικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της Τρίτης. Γενικά την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρκετά πολύ καλός παντού με βορειοδυτικούς ανέμους. Το πολύ στα 6 μποφόρα εδώ στα νότια-ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τέλος την Τετάρτη, μια γεύση να πάρουμε από την τάση πάντα του καιρού. Είμαστε Παρασκευή, δεν θα έχουμε δελτίο καιρού μεγάλο Σάββατο και Κυριακή. Σας δίνω την τάση. Αν δεν αλλάξει κάτι το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη αναμένεται ο καιρός να παραμείνει πολύ πολύ καλός μέχρι και το απόγευμα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο μισό της Τετάρτης να βγάλει λίγο περισσότερες μπόρες και καταιγίδες εδώ στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως ημιωρινά, ορεινά, υπηρετικά. Με τους βορειοδυτικούς ανέμους να πέφτουν κι άλλο και το πολύ να αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ στις νότιο-ανατολικές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Όπως βλέπετε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους ανέμους, τουλάχιστον γενικά με τον καιρό, τις επόμενες 6 για να μην πω 7 ημέρες μέχρι και τα μέσα και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Από πλευράς θερμοκρασίας τώρα. Σας είπα για τη ζέστη, μέχρι και 37 βαθμούς και κάτι είχαμε σε περιοχές της Γαλλίας το τελευταίο 24ωρο και βλέπετε ότι αυτό το κύμα ζέστης με το πορτοκαλί χρώμα θα περπατήσει τις επόμενες ημέρες ανατολικότερα, βόρειο-ανατολικότερα. Εμείς με τους βοριάδες θα έχουμε περισσότερη δροσιά από ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κεντροευρωπαίοι. Τα κράσπεδα αυτής της ζέστης πάντως θα περάσουν τα νότια πάνω από την χώρα μας κατά τη διάρκεια κυρίως της Τετάρτης και αυτή θα είναι η αιτία της πρόσκαιρης ανόδου που θα έχουμε κυρίως την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Γιατί τα τελευταία στοιχεία θέλουν προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας λίγο πιο ψυχρές αέριες μάζες να προσπαθούν να κατέβουν προς την περιοχή μας. Δηλαδή στις αρχές του Σεπτέμβρη δείχνουν λίγο πιο δροσεροί έως και ελαφρώς πιο ψυχροί βοριάδες να κατεβαίνουν λίγο πιο νότια από την Ανατολική Ευρώπη, για τις οποίες όμως μάζες θα μιλήσουμε φυσικά και από Δευτέρα εδώ στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. Δείτε, Κυριακή, 33 βαθμούς κατά μέσο όρο μέγιστες τιμές στις ηπειρωτικές παιδινές περιοχές. Δροσιά στο Αιγαίο εξαιτίας των βοριάδων, στα ορεινά εξαιτίας του υψομέτρου. Πάμε Δευτέρα και Τρίτη. Θα δείτε μια άνοδο της θερμοκρασίας και Τρίτη θα έχει αρκετή ζεστούλα. Τετάρτη θα πρέπει να έχουμε αρκετά 35 στις περισσότερες περιοχές. Φαίνεται η Τετάρτη να είναι η πιο ζεστή μέρα της επόμενης εβδομάδας. Τρίτη, Τετάρτη κυρίως. Και όπως σας είπα, διαφαίνεται με τα τελευταία στοιχεία, αν δεν αλλάξει κάτι το Σαββατοκύριακο, ότι από την Πέμπτη και μετέπειτα από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά όμως η θερμοκρασία. Μετά ζητείτε ότι θα δροσίσει αμέσως. Και για να δούμε τέλος και στην υπόλοιπη Ευρώπη την εξέλιξη. Δεν έχω να σας δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Βλέπετε εδώ, πανευρωπαϊκά ο καιρός θα παραμείνει καλός και πολύ ζεστός. Τώρα, προς αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα πέρασμα από κάποιες καταιγίδες, ίσως είναι και ισχυρές αυτές, να έχουμε στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και πάλι δείχνει ο καιρός από τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας να βελτιώνεται σε όλη σχεδόν την κεντρική Ευρώπη και τη Δυτική και να επικρατεί αρκετή ζέστη σε εμάς. Προς Τετάρτη
βλέπετε κάποια σύννεφα να γίνονται περισσότερα και ίσως έχουμε κάποιες λίγο περισσότερες μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά στην Δευτέρα, εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Όχι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, για να μην χάνετε τώρα τον καιρό σας. Να σας ευχηθούμε όλοι εδώ, από εδώ, καλό Σαββατοκύριακο.